σημαντικό μνημείο που υπάρχει εδώ είναι οι σπάθες. Στα ευρήματα χρονολογούνται 1300 πριν, π.Χ. μιλάμε. Εδώ υπήρχαν οι ντόπιες φυλές των πιεραίων που είχε, ήταν μια φυλή με πολύ μεγάλο πολιτισμό, οι πιερείς, οι οποίοι είχαν φτάσει και είχαν μέχρι και Επίνιο, μέχρι και απέναντι στη Μικρά Ασία, Λίμνο κλπ. Ονόματα της πιερείας βρίσκονται στη Μικρά Ασία. Πάντως δεν πρόκειται μόνο για τις πάθες, όλη αυτή η κοιλάδα, αυτό το φαράγγι του Ήταμου είναι διάσπαρτο με αρχαία ευρήματα τα οποία δεν έχουν καν προσδιοριστεί ούτε χρονικά ούτε ιστορικά, δηλαδή ούτε φυσικά έχει δουλέψει αρχαιολογική σκαπάνια. Όλη αυτή η κοιλάδα είναι όντως φορέας πολιτισμού και πρέπει κάποτε να αναδειχθεί ο ρόλος της. Ο πατέρας μου κρατούσε ένα φτερό και μας έδινε που λίγο όλα τα παιδιά. Ήμασταν πέντε παιδιά, πέντε δεύτερα. Έκοβε που λίγο και μας έδινε πιτά από το φτερό. Έκοβε που λίγο και μας έδινε όλα τα παιδιά. Α, ωραία, αυτό δεν το ήξερε. Δεν το ξέρεις, τώρα δεν το μάθεις. Αυτό ήρθα εδώ πέρα. Μετά ήρθε. Πηγαίνατε στην εκκλησία, βράδυ. Όχι, ξημερώματα, η ώρα 5. Ξημερώματα, η ώρα 5. Ξημερώματα, η ώρα 5. Το μηνός. Ναι, το μηνός. Και μετά ασχολούσε η εκκλησία και γυρνούσαμε στα σπίτια. Έβαζαμε το τραπέζι να πάμε. Εκεί πέρα μέσα στην πίτα όμως βάζατε και διάφορα σύμφωνα. Ναι, έβαζαμε. Όλα δίκα στην άκρη και ένα φραγκικό πάνει στη μέση. Έτσι αν πίσω πάει. Τα καράβια τη δουλειά είχαν εδώ πέρα πάντα. Όχι, παρακάτω. Πώς πάλασε τα καράβια.
και μια μεγάλη. Με το χωριά μαλωνίδε. Και ξέρεις, σου κάνει εντύπωση, γιατί λες, εντάξει, το, ένα τέτοιο χωριό που έχει τόσο μεγάλη ιστορία και τόσο μεγάλη παράδοση. Είναι μια πηγή πολιτισμού κι αυτή. Σε και να καθόμαστε τώρα εμείς να αναρωτιόμαστε πώς θα επιβιώσουμε. Τι να κάνουμε για να επιβιώσουμε. Είναι τρελό, ας πούμε, κανένας και το κάνω σκεφτείς. Όταν... Και δεν λέμε για φταίξιμο τώρα ποιος φταίει, γιατί άσε τώρα... Η πλάκα είναι τώρα τι γίνεται. Αλλά πραγματικά όταν μάθεις για το χωριό, το εκτιμάς πάνω απ' όλα και τους κατοίκους εκτιμάς. Όπως και εγώ εσάς δεν σας ήξερα και αρχίζω και σας εκτιμά και μπαίνω και μέσα στους προβληματισμούς σας και πραγματικά ανησυχώ, ας πούμε, έτσι. Σίγουρα οι κάτοικοι εδώ είναι, ήταν ανέκαθεν διωγμένοι. Ανέκαθεν διωγμένοι. Αλήπα εσάς, οι πάντες, δηλαδή όλες αναφέρονται τις ιστορίες μέσα. Εσείς, παιδιά, αισθάνεστε διωγμένοι πραγματικά. Όχι, με άλλη άγνοια. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι διωγμένος. Πέρασε πολλά από ναι, γιατί ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες. Διωγμένοι από διάφορες συγκυρίες και περιπτώσεις. Ναι, φυσικά. Αλλά και πάλι όπως όλοι είπαμε στο χωριό. Υπάρχουν χρόνια αιτήματα του χωριού, σε διάφορες στιγμές δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα και όντως η πολιτεία ή κάθε τη μορφή εξουσίας μας φέρνει άσχημα, αρνητικά. Αρνητικά. Και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί θα στενοχωρήσω. Σε ένα τρόμα ζήτης. Η θάλασσα τρικυμία μεγάλη. Κατάλαβες. Κάτι και παράδειγμα. Συνεχίσουμε πάλι. Ναι. Μπράβο. Κιόσα.